Όπως έχω ξαναπεί και στο φιλόξενο κανάλι σας και έχω γράψει και στην εφημερίδα και το συνεχίζουμε, είμαστε σε μια ιστορική χρονιά για τη χώρα μας και την περιοχή μας και την Ευρώπη, και το καλοκαίρι θα είναι καυτό πραγματικά και με τις καταιγίδες του και με τον ήλιο του. Άλλωστε πάμε σε λίγες μέρες στη μεγαλύτερη λιακάδα της χρονιάς και νομίζω αυτό έχει προκαλέσει λίαση σε πολλούς που θα έπρεπε να είναι πιο ψύχρεμοι. Και μια και είμαστε στο κόντρα, νομίζω ότι αυτά που ζούμε αυτές τις μέρες είναι κόντρα στη λογική του μέσου απλού πολίτη, που θέλω να πιστεύω ότι θα προσπαθήσει να καταλάβει, να εξηγήσει, να δώσει απαντήσεις, κόντρα στο ρεαλισμό και, αν θέλετε, επειδή είμαι και λίγο μεγάλος πια, και κόντρα σε ό,τι θα περίμενε κανείς για το αύριο της χώρας και της περιοχής μας και στο μέλλον. Νομίζω είναι δείγμα οπισθοδρόμησης η κατάσταση που ζούμε, κυρίως με ευθύνη της αξιωματικής αντιπολίτευσης και όχι μόνο. Mm-hmm. Και επειδή δεν θέλω να αποφύγω, πραγματικά αυτό που συνέβη χτες από την εγκληματική ναζιστική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, που αφήνει μεγάλη πληγή για τον κοινοβουλευτισμό, σωστά αντιμετωπίστηκε. Εγώ χαιρέτησα και χτες και προχτές και θα το επαναλάβω και σήμερα την τοποθέτηση του κυρίου Χατζηδάκη, όχι άλλων εκπροσώπων της Νέας Δημοκρατίας. Επειδή παρακολούθησα και λίγο τη συζήτηση πριν έρθουμε εδώ, ήταν σε άλλο τόνο ο κύριος Χατζηδάκης. Ήταν σε άλλο τόνο και νομίζω και η ομιλία του κυρίου Δένδια σήμερα ήταν και αυτή σε μια πιο ψύχρεμη προσέγγιση. Mm-hmm. Αυτό δείχνει ότι υπάρχουν ακόμα κάποιες φωνές λογικής, ναι, και όχι οι φωνές του κυρίου Βορύδη, λοιπόν, του κυρίου. Θα ζητήσω να βάλουμε μια νοτελεία, Γεωργιάδη κλπ. Και πριν πάμε στον Διονύση τον Νοσόπουλο, πάμε σε μια είδηση. Αυγή στις πρέσπες υπογράφεται σήμερα ιστορική συμφωνία για το Μακεδονικό. Νίκη για τη σταθερότητα και τη συνεννόηση στα Βαλκάνια. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα κρατήσουμε για μετά το διάλειμμα. Αυτά τα που έχεις παρακάτω. Συνεχίζουμε σε λίγο. Λοιπόν, επιστρέφω στους καλούς συναδέλφους. Ξεκινάω με τον κύριο Στούμπο, που είναι δίπλα μου. Θέλω ένα σχόλιο έτσι για τα πρωτοσέλιδα. Πώς σας φαίνονται? Νομίζω σε ένα βαθμό αποτυπώνουν και ένα κλίμα, θα έλεγα δημοσιογραφικά, της έντασης και μιας πόλωσης που καλλιεργείται από την ηγεσία, θα έλεγα, σε αυτή τη συγκυρία περισσότερο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ίσως και ορισμένες στιγμές κάποιες διατυπώσεις και από την πλευρά της κυβέρνησης να δίνουν την εντύπωση ότι υπάρχει μια τέτοια διάθεση. Αλλά κατά τη γνώμη μου, ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα, η ομιλία που άκουσα του κυρίου Παπά σήμερα έβαλε μια σειρά πράγματα, ότι αν ανοίγεις την πόρτα του φανατισμού, ας το πούμε έτσι, το λέω με δικά μου λόγια, είναι εύκολο να οδηγηθείς σε εξαλωσύνες. Να πω το παράδειγμα, ας το πούμε, με το σχήμα της εγκληματικής οργάνωσης επιμένων της Χρυσής Αυγής, που εκκρεμεί και η καταδίκη της από το δικαστήριο. Δυστυχώς καθυστερούμε, χάνουμε χρόνο. Ως πολιτεία το λέω, ως κοινωνία, είναι ένα από τα κενά που έχουμε. Και όχι τίποτα άλλο, σε ένα-ενάμιση χρόνο θα έχουμε και τις εκλογές. Άρα θα πρέπει να έχει κλείσει προπολού αυτό το θέμα ή να κλείσει, ελπίζω, σύντομα. Το λέω αυτό διότι πράγματι είδαμε ότι, ενώ χειροκρόταγε όλη η κοινοβουλευτική ομάδα, μετά αναγκάστηκε ο κύριος επικεφαλής, ο Γκαουλάιτερ της Χρυσής Αυγής, να κάνει επανορθωτική δήλωση και να απομακρύνει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτά δεν λύνουν το θέμα. Όπως επίσης δεν λύνουν το θέμα όταν μια σειρά βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχουν απολέσει κυριολεκτικά τη μνήμη τους ή έχουν απολέσει την ψυχραιμία τους. Αυτό είναι κακή παρατήρηση. Τώρα τα πρωτοσέλιδα, νομίζω ότι όταν αυτή τη στιγμή, ας το πούμε, άλλος μιλάει για τέλμα, άλλος μιλάει για διχασμό, νομίζω θα ήθελα περισσότερη τόλμη από την πλευρά των συναδέλφων. Τώρα θα μου πείτε, πολλές φορές οι συνάδελφοι δεν καθορίζουν τα πρωτοσέλιδα, για να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Είναι ένα σαράκι αυτό. Να μιλάμε ειλικρινά, το χρεώνομαι εγώ αυτό που λέω, όχι εσείς. Έχω μακρά πείρα και στην Ιταλία και στην Ελλάδα. Δυστυχώς, πολλές φορές μια σειρά συμφέροντα, είτε τα πει κανείς πολιτικά είτε επιχειρηματικά, παρατραβάνε την πίεση στα επιτελεία των μέσων. Και νομίζω ότι στην πραγματικότητα αυτό που θα έπρεπε να φαίνεται για τους πολίτες θα ήταν η συζήτηση τι ανοίγει αυτή η συμφωνία, ναι, και τι πλευρές ενδεχομένως, λοιπόν, μπορεί να μας προβληματίζουν. Και καθώς βλέπουμε το πρωτοσέλιδο από την Κυριακάτικη Κόντρα News, αποκαλυπτήρια της προδοσίας Σαμαρά το 1993, η Siemens γνώριζε ότι θα ρίξει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και όλα, λέει, ξεκίνησαν τότε. Φοβάμαι για τη ζωή μου, λέει σήμερα συγγενικό πρόσωπο του Σαμαρά που γνωρίζει για τους χρηματισμούς της Siemens. Έρχομαι στο Διονύση τον Νοσόπουλο. Διονύση μου, εσύ να πώς σου φάνηκαν και τα πρωτοσέλιδα και το σχόλιο σου γενικότερα, θα ήθελα. Θα έλεγα ότι κατά βάση είναι σχολιογραφικά, σκοπιανό κυριαρχεί. Η λέξη είναι διχασμός εμφανίζεται σε κάποια πρωτοσέλιδα, αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, το κλίμα αυτό και πολύ περισσότερο αυτή την εικόνα ενός διχασμού πολιτικού ή κοινωνικού που μπορεί να ακολουθήσει, δεν νομίζω ότι αυτό προέρχεται από το περιστατικό του Μπαρμπαρούση ή την παρουσία της Χρυσής Αυγής. Νομίζω ότι περισσότερο έχει να κάνει με αυτό που γίνεται τώρα στη Βουλή.
Με αυτό που γίνεται εννοείς τις τελευταίες μέρες στη Βουλή. Γιατί αυτή την ώρα στη Βουλή συζητείται μια πρόταση δυσπιστίας. Υπό συνθήκες κρίνεται αν σε δύο ώρες από τώρα θα έχουμε η κυβέρνηση. Θα υπάρχει. Δεν είναι μια κίνηση ασήμαντη. Και εκεί επίσης είναι περίεργο το ότι αυτή η πρόταση ήρθε ακριβώς το επόμενο λεπτό από την ώρα που μια κυβέρνηση ψηφίσει προαπαιτούμενα που ιωνίτα ψήφο εμπιστοσύνης, έτσι, ψήφος εμπιστοσύνης. Αναλογικά θα μπορούσε κάποιος να ανατρέξει ψηφοφορίες για τον προϋπολογισμό κάθε χρονιάς που με τον ένα με τον άλλο τρόπο είναι μια διαδικασία που εμπεριέχει στοιχεία ψήφου εμπιστοσύνης σαφέστατα. Φανταστείτε τώρα την επόμενη ακριβώς ημέρα από την ψήφιση του προϋπολογισμού ένα κόμμα να καταθέτει πρόταση μορφής. Ναι. Θα φαινόταν λίγο, αν όχι αλλοπρόσαλλο, πάντως έξω από το πλαίσιο της λογικής. Μάλιστα. Είναι όμως ξεκάθαρο ότι η στόχευση της Νέας Δημοκρατίας είναι να αναδείξει την απόλυτη διαχωριστική γραμμή που λέγαμε νωρίτερα και στο Σκοπιανό. Μένει να δούμε αν θα βγει βεβαίως. Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε στην ζωή αν μπορούμε για να μπούμε στις εφημερίδες στο εσωτερικό τους. Εγώ τουλάχιστον έχω ανοίξει ήδη το πρώτο θέμα ζωή μου, να δούμε λίγο τη δημοσκόπηση της Mark, τον Gallup για αυτήν την εβδομάδα, στη σκιά φυσικά της συμφωνίας. Τα ευρήματα δίνουν ότι, πώς λέει εδώ, μονοψήφιος ο ΣΥΡΙΖΑ στην Βόρεια Ελλάδα. Πάμε λίγο να μας πεις την πρόθεση ψήφου να ξεκινήσουμε. Άνοιξε η ψαλίδα Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ στις 14,4 μονάδες από τις 10,3 του Μαρτίου. Πιάνει ξανά την αυτοδυναμία ο Κυριάκος, κρατά την τρίτη θέση το κίνημα αλλαγής και οι μισοί θέλουν πρόωρες εκλογές και εκτός Βουλής φαίνεται να είναι ο κύριος Καμένος. Βλέπουμε εδώ πέρα και τα γραφήματα. Λοιπόν, καθίζηση ΣΥΡΙΖΑ σε Μακεδονία και Θράκη. Λοιπόν, πάμε στους συναδέλφους. Όπως λέει εδώ πέρα η δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ, η Νέα Δημοκρατία δίνει ένα προβάδισμα του 30,6, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 16,2. Τα ευρήματα να τα πιστέψουμε, να μην τα πιστέψουμε. Μήπως αυτή η κυβέρνηση βγει ζημιωμένη τελικά από αυτή τη λύση. Και όταν έρθει η ώρα της κάλπης, υπάρξει, πώς να το πω, τιμωρητική ψήφος. Δημήτρη, τι λες? Τα ευρήματα να τα διαβάσουμε, να διαβάζουμε και εφημερίδες γενικά, να το πω σε όσους μας βλέπουν, γιατί δεν πάνε καλά οι εφημερίδες, γενικά μιλάω. Και πιστεύω ότι το διάβασμα των εφημερίδων βοηθάει τους πολίτες και μακάρι να παίρνουν και αντιτιθέμενες, ας το πούμε, γραφές των εφημερίδων, θα τους κάνει καλύτερους πολίτες. Βέβαια, δεν θέλω να κρύψω ότι πολλές φορές οι δημοσκοπήσεις και στη χώρα μας. Θυμάμαι πρόσφατα πριν από 1,5 μήνα διάφορες εταιρείες με πολύ μικρή χρονική διαφορά δίναν τερατώδεις διαφορές ανάμεσα και στη σημερινή κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση, που αυτό προκαλεί, να μην πω τώρα κανένα βαρύτερο σχόλιο, τουλάχιστον την αμφισβήτηση. Και να είμαστε αμφισβητείες γενικώς και ως πολίτες και ως δημοσιογράφοι πολύ περισσότερο. Τι νομίζω? Νομίζω ότι η επένδυση που κάνει η σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση με αφορμή τη συζήτηση και την κατάθεση της πρότασης δυσπιστίας ή μορφής, όπως λέμε πιο λαϊκά. Και καθώς γυρίζω εγώ και, εγώ γυρνάω και την εφημερίδα στη σελίδα 16 και 17, αν μπορούμε να δείξουμε, που έχει και το γράφημα για το Μακεδονία ναι ή όχι. 73,2% λέει όχι, 23,7% λέει ναι, για την καλή και κακή συμφωνία. Με συγχωρείς που σε διακόψα. Okay. Το θέμα είναι ότι σε αυτή τη φάση νομίζω ότι πέρα από το τι αποτυπώνει η συγκεκριμένη δημοσκόπηση, εγώ νομίζω ότι είναι προφανές ότι πρωτίστως θα έλεγα με επιλογή του ίδιου του κ. Μητσοτάκη. Άλλωστε, η κατάθεση της μορφής είχε πρώτες τις υπογραφές όχι μόνο των αντιπροέδρων αλλά και των πρώην πρωθυπουργών. Έχει μια σημασία αυτό. Όλη κοινοβουλευτική ομάδα. Και η κοινοβουλευτική ομάδα, το λέω επειδή καλλιεργήθηκε από μια σειρά πλευρές σχολιαστικά ότι μπορεί έτσι ο Α ή ο Β κτλ. Όχι μόνο ο Σαμαράς που γκαζώνει, όπως δυστυχώς και σήμερα ο πρώην πρωθυπουργός υπερέβαλε τον εαυτό του και νομίζω δείχνει και μια υπερβολική αγχώδη προσέγγιση των ζητημάτων. Δεν ξέρω αν θα κάνει αυτό που είπε ο κύριος Καμένος που ακούγαμε προηγουμένως μέσα, αν ετοιμάζει κάτι άλλο, αλλά δεν νομίζω. Για να επανέλθω λοιπόν. Νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης έπρεπε να κάνει μια πολιτική κίνηση για το δικό του ακροατήριο και στην επένδυση της προοπτικής, γιατί είμαστε στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Ήξερε ότι αυτή η πρόταση μορφής δεν θα προκαλέσει καμία ανατροπή. Δεν είναι όπως στην Ισπανία πρόσφατα, να θυμίσω σε όσους μας βλέπουν. Που έχουμε και άλλο σύνταγμα βέβαια, αλλά εκεί υπήρχε μια προσδοκία, υπήρξε ένα σχεδιασμό πολιτικό. Που ανέτρεψε μια κυβέρνηση, παρότι ήταν ακόμα αριθμητικά τουλάχιστον μέσα στη Βουλή της Ισπανίας ισχυρή. Και διαμορφώνει και τη δυνατότητα μιας άλλης κυβέρνησης. Εδώ ξέρουμε ότι ακόμα και να παίρναγε μορφή, που δεν υπάρχουν οι αριθμοί, ούτε πολιτικά, ούτε ουσιαστικά μέσα στη Βουλή, απλά δίνει την ευκαιρία για μια μεγαλύτερη συσπήρωση και μια διεύρυνση του ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιοι λένε ότι αυτό εξαντανακλάσεως βοηθάει και το ΣΥΡΙΖΑ.
Εγώ θα έλεγα όμως ότι αυτή τη στιγμή δεν βοηθάει κανέναν στην πραγματικότητα. Γιατί όταν οι τόνοι που χρησιμοποιούνται, έστω σε μια μορφή στην κυβέρνηση, που υποτίθεται ότι έγινε πρωτίστως για το Σκοπιανό, ταυτοποιώντας τη συμφωνία. Μα τη συμφωνία, οι περισσότεροι πολίτες ακόμα που μιλάμε, παρότι πολλές εφημερίδες τη δημοσιοποίησαν, δεν τη γνωρίζουν. Και θα ήθελα για να το λιώσω έτσι και να μιλήσει και ο συνάδελφος. Στην πραγματικότητα, τόσα χρόνια, τι περιμέναμε, και νομίζω να μην περιμένουμε πολλά ακόμη, ελπίζω θα προχωρήσουν όλα στη θετική πλευρά των πραγμάτων. Περιμέναμε να αλλάξει όνομα γειτονική χώρα, όπως γράψαν οι ευρωπαϊκές εφημερίδες και όλα τα μέσα. Ναι. Αλλάζει όνομα γειτονική χώρα. Αλλάζει το σύνταγμά της. Αυτό ήταν το μείζον. Τώρα, αν θέλει κάποιος, όπως λέμε, μια κουβέρτα να την ξυλώσει από οπουδήποτε, την ξυλώνει ακόμα και από μια μικρή, ας το πούμε, παρασπονδία ή ελάττωμα. Ναι. Άρα αυτό είναι το κεντρικό και όχι τι λέει μια δημοσκόπηση σήμερα ή αύριο. Γιατί θα μπορούσε να πει και ο κ. Μητσοτάκης, το συσπήρωσε όλη την αντιπολίτευση. Και πράγματι, με την έννοια της ψηφοφορίας σήμερα στη Βουλή, αν εξαιρέσουμε το ότι δεν θα ψηφίσει γιατί απευλήθη. Συγγνώμη, θα ψηφίσει η Χρυσή Αυγή, αλλά δεν μπόρεσε να πάρει το λόγο μετά το συμβάν, τέλος το συμβάν τέλος πάντων του Μπαρμπαρούση. Οι υπόλοιπες δυνάμεις καταψηφίζουν την κυβέρνηση, κατά τη γνώμη μου, γιατί δεν έχουν και τίποτε άλλο να επιδείξουν. Εντάξει, η Νέα Δημοκρατία προσδοκά άλλο πράγμα. Εγώ διαβάζω ταυτόχρονα. Εδώ λέει ότι ακόμα και το 49% των Σιριζέων τάσσεται κατά τη συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ. Φαντάζομαι εννοεί των πολιτών που δηλώνουν ότι θα στηρίξουν ΣΥΡΙΖΑ. Ή που είχαν στηρίξει ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2015. Συνήθως οι δημοσκοπήσεις πατούν πάνω στο συγκεκριμένο μέγεθος των προηγούμενων εκλογών. Ναι, εντάξει, ως προς τις ψαλίδες έχουμε δει αρκετές. Και πάω λίγο και στην οικονομία, γιατί τώρα και αυτό είναι συναφές. Ήρθε, λέει, το τέλος των μνημονίων, το 81,7% του κόσμου λέει ότι όχι, δεν έχει έρθει, παρά το γεγονός ότι θα λήξει η Δανειακή Σύμβαση στις 20 του μήνα. Αφού ακούει συνέχεια μια σειρά επικεφαλής κομμάτων να λένε 4ο, 5ο, 6ο, 7ο μνημόνιο, στην πραγματικότητα. Είναι αυτό ή μήπως είναι, Δημήτρη, και το γεγονός ότι ο κόσμος εξακολουθεί να πληρώνει και έχει στραγγίξει. Ο κόσμος έχει δίκιο να ανησυχεί γιατί στην τσέπη του. Γιατί το παιδί του δεν βρίσκει δουλειά ακόμα. Προφανώς δεν βλέπει ότι από τη μία μέρα στην άλλη γίνονται θαύματα. Ούτε μπορεί να καταλάβει μια σειρά μεγέθη που συζητάμε εμείς ως δημοσιογράφοι ή τα παρουσιάζουν οι πολιτικοί. Αλλά υπάρχει και μια πραγματικότητα. Ότι σε δύο μήνες, ούτως ή άλλως, έληξε ο χρόνος της μνημονιακής δέσμευσης και μετά θα δούμε τι θα καταφέρει αυτή η κυβέρνηση. Μάλλον κάποιοι έχουν χάσει αφήγημα και φοβούνται, το λέω και ως πολίτης, το λέω και ως δημοσιογράφος. Φοβούνται με τι να παρουσιάσουν κάτι. Πρόσφατα έγινε στη Βουλή, θυμίζω, και η συζήτηση για το μετά. Θα είδαμε πολλές αδυναμίες τουλάχιστον, νομίζω, γιατί πολλοί πολίτες μάθαν τι είπαν εκεί τα κόμματα ή θα συζητήσουν τη συνέχεια για την εργασία, για την απασχόληση. Διονύση, για πες, γιατί έχουμε πιάσει η δημοσκόπηση καταγράφει κουβέντα. Ότι υπάρχει είτε πολύ αρνητικό κλίμα είτε καχυποψία σε βασικά ζητήματα στα οποία επενδύει η κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν είναι πρόβλημα της κυβέρνησης, όπως τουλάχιστον στατιστικά καταγράφεται, διότι και στο Σκοπιανό, ιδίως στην Βόρεια Ελλάδα, αν υπάρχει τόσο μεγάλη αντίδραση, είναι πρόβλημα και διαχείρισης. Και είναι πια η εικόνα για την επόμενη μέρα προβληματική για την κυβέρνηση μπαίνει σε ένα δύσβατο τοπίο, διότι όντως μπορεί να υπάρξει μεταστροφή ίδιο στη Βόρεια Ελλάδα μετά από. Δεν είναι, είναι μεγάλη κίνηση αυτή που γίνεται αύριο στις πρέσπες, έτσι. Ναι. Και δεύτερον, το δεύτερο στο οποίο ποντάρει είναι το θέμα της εξόδου από τα μνημόνια και αυτή η ιστορία περί καθαρής εξόδου μαζί σε συνδυασμό με την διαθέτηση του χρέους. Λοιπόν. Αν μπορούμε να πάμε στην ζωή για να δούμε τι λένε οι εκπρόσωποι των κομμάτων στη Real News. Στην σελίδα 14 ο κύριος Τζανακόπουλος λέει: «Ζωή μου, ότι η Ελλάδα γίνεται ηγέτιδα δύναμη των Βαλκανίων». Και συμπληρώνει στη συνέχεια ότι επιτέλους βρέθηκαν δύο ηγέτες με μυαλό στο κεφάλι τους για να δώσουν τέλος σε μια διένεξη που το μόνο που κάνει είναι να συντηρεί τους εθνικισμούς ένθεν κακήθεν. Λοιπόν, και πάμε ακριβώς πίσω να μας πει τι λέει και η κυρία Μαρία Σπυράκη. Είμαστε μπροστά σε έναν πρωτοφανή θεσμικό εκτροχιασμό. Θεωρώ πραγματικά παράλογο να υπογράφει ο κύριος Τσίπρας μια συμφωνία για την οποία δεν διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Στο πολίτευμά μας δεν υπάρχουν πλειοψηφίες à la carte. Λοιπόν, η κυρία Σπυράκη Διονύση κάνει λόγο για θεσμικό εκτροχιασμό. Από την αρχή ακούγαμε συνέχεια ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει νομιμοποίηση να υπογράψει. Γι' αυτό το λόγο είδαμε και αυτά που είδαμε. Αυτό είναι και το συμπέρασμα και από τη συζήτηση, αλλά αυτός ήταν και ο λόγος με τον οποίο εξήγησαν κατά βάση από την Νέα Δημοκρατία την πρόταση δυσπιστίας. Ναι, από μία πλευρά θα έλεγα ότι έχει βάση όλο αυτό, διότι όντως είναι μία συμφωνία κορυφαία για εθνικό ζήτημα που ταλανίζει εδώ και 25 χρόνια τη χώρα και ο εταίρος δεν τη στηρίζει, έτσι. Αυτό δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε, ακόμα και σε αυτά που είπε νωρίτερα ο Πάνος Καμένος. Αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα αυτό πολιτικά?
Προφανώς. Προσπαθεί να το μεγεθύνει λοιπόν αυτό το πρόβλημα η κυρία Σπυράκη και το κόμμα της. Το κατανοώ. Τώρα, εάν αυτό είναι αρκετό για να ανατρέψει τη συμφωνία και πολύ περισσότερο να μπλοκάρει τις εξελίξεις, προφανώς δεν είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, θα ήθελα και ένα τελευταίο σχόλιο από τον Δημήτρη το Στούμπο πρωτού περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Δημήτρη. Να συμφωνήσω και εγώ ότι η στάση του κυρίου Καμένου είναι προβληματική και για την κυβέρνηση και για τον κοινοβουλευτισμό μας και για το μείζον θέμα που συζητάμε. Απλά, όπως σωστά είπε και ο συνάδελφος, εδώ παίζεται μια πολιτική επένδυση από τη μια απόπειρα υποτίθεται ανατροπής της κυβέρνησης αν ο Καμένος κρατούσε διαφορετική στάση. Δεν πρόκειται περί αυτού, δεν θα συνεχίσω σε αυτή την κουβέντα. Απλά θέλω να θυμίσω, επειδή δεν έχουμε μεγάλη, πώς να το πω, δημοκρατική παιδεία στη χώρα μας, παρότι είμαστε σε μια δημοκρατία που περπατάει όλο και πιο σταθερά, κατά τη γνώμη μου, να φέρω το παράδειγμα της γειτονικής Ιταλίας, επειδή δούλεψα εκεί και έζησα. Και σπούδασα. Υπάρχει μεγάλη εμπειρία και σε άλλες χώρες. Ενώ την Ιταλία είναι γειτονική και έχει και απλή αναλογική κλπ. Πεντακομματικές κυβερνήσεις είχαν διαφορετικές πλειοψηφίες μέσα στους δύο κεντρικούς κοινοβουλευτικούς θεσμούς και τη Βουλή, γιατί έχουν δύο για να περάσει ένας νόμος εκεί. Είναι και η Βουλή και η Γερουσία ακόμα και τώρα. Και πολλές φορές οι τρικομματικές, τετρακομματικές, πεντακομματικές κυβερνήσεις περνούσαν τους νόμους τους με άλλες πλειοψηφίες. Θα πει κανείς, μα εδώ έχουμε μείζον θέμα. Εμείς να μην το κρύψουμε, δεν είναι σωστό. Γενικά είναι και υπουργός άμυνας κτλ. Κριτική είναι αυτή και είναι σωστή κριτική. Αλλά άλλο η κριτική και άλλο η μεθόδευση δια της τριγωνομετρικής, ας το πούμε, καιροσκοπικής εκμετάλλευσης, να πεις έτσι ανατρέπεται η κυβέρνηση την ώρα που κάποιοι καρποί φαίνονται να έρχονται. Λοιπόν, θα τους δούμε, θα τους κρίνουμε.